Σας έχω ξαναπεί ότι το 21 θα είναι ένα έτος στο οποίο θα ξεδιπλώσουν πάρα πολλά έργα τα οποία θα αλλάξουν την όψη στην ΚΟ. Ένα από αυτά που ξεκινάμε τώρα είναι η σήμανση. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν αποστείλει έγγραφο όπου ζητάμε από συμπολίτες που έχουν επί του επαρχιακού δικτύου πινακίδες, διαφημιστικές κτλ. Παράνομες, διότι ενδεχομένως κάποιοι να είναι νόμιμοι και να έχουν νόμιμες διαφημιστικές πινακίδες, να τις αποσύρουν μέχρι τις 21 πρώτου. Εάν δεν αποσυρθούν, θα τις καθυλώσουμε εμείς και προχωράμε άμεσα μέσα στο μήνα αυτό στην αντικατάσταση όλων των φθαρμένων και των παλαιών πινακίδων. Διότι καινούργιες πινακίδες έχουν έρθει. Οι καινούργιες πινακίδες είναι έτοιμες, τις περιμένουμε από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο αυτό για να τοποθετηθούν. Οφείλω επίσης να σας πω ότι το Φεβρουάριο θα αρχίσει να γίνεται το κλάδεμα όλων των δέντρων που είναι στον επαρχιακό και κάποιες ασφαλτοστρώσεις και κάποια άλλα έργα. Το μεγάλο έργο, το σημαντικό έργο, το οποίο είναι της τάξης των 5.500.000 ευρώ, το ηλεκτροφωτισμού με την αλλαγή των ιστών, με την τοποθέτηση επιπλέον 1.300 λαπτήρες LED, αυτό θα πραγματοποιηθεί και αυτό μέσα στο έτος που διανύουμε. Οπότε είναι... Δηλαδή το 2021 θα αλλάξει έτσι η εικόνα του επαρχιακού δικτύου. Εγώ πιστεύω ναι. Όχι εγώ πιστεύω, θα φανεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του νησιού μας. Η Περιφερειακή Αρχή θα κάνει πάρα πολλά. Ήδη έχει κάνει. Θα δρομολογηθεί δηλαδή έργα για την... Δρομολογηθεί έργα και τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού μας. Η τοποθέτηση των νέων πινακίδων πότε θα ξεκινήσει? Πιστεύω ότι η τοποθέτηση θα ξεκινήσει προς το τέλος του μήνα Ιανουαρίου, αυτού του μήνα. Άμεσα δηλαδή. Άμεσα, ναι. Θα βγάλουμε τις παλιές πινακίδες και θα βάλουμε τις καινούριες. Αυτές οι παλιές σε τι χρησιμοποιούνται? Αυτές οι παλιές, γι' αυτό δίνουμε το δικαίωμα στους ιδιώτες να τις αποσύρουν ήδη. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρω, σαν σίδερα κτλ. Διαφορετικά θα τις καταστρέψουμε εμείς. Είμαστε η υπηρεσία μας, οι τεχνικές υπηρεσίες, έχουν στενή συνεργασία με την διεύθυνση της αστυνομίας, οπότε θα... Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές των πινακίδων, θα γίνουν όλες ή θα γίνουν μόνο όσες είναι καταστραμμένες? Όλες. Θα γίνει όλες, δεν είναι σχεδόν όλες είναι καταστραμμένες. Τώρα, αν υπάρχουν 2-3 που είναι σε άριστη κατάσταση, δεν βλέπω τον λόγο να τις αντικαταστήσω. Σε ό,τι αφορά τη συντήρησή του, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι κάποιοι ασυνείδητοι μουτζουρώνουν τις πινακίδες με σπρέι με άλλα υλικά. Τι γίνεται, κύριε Καμπανή, σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει έτσι κάποιο σχέδιο συντήρησής τους εφόσον γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, αν υπάρχουν βάνδαλοι, αν υπάρχουν ασυνείδητοι οι οποίοι καταστρέφουν τις πινακίδες και όχι μόνο πινακίδες, υπάρχει νόμος, εφόσον εντοπιστούν ποιοι είναι, να πληρώσουν την παρανομία την οποία κάνουν. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι και ο κόσμος. Πρέπει να έχουμε λίγο συνείδηση, έτσι. Δεν θα καταστρέφουμε τα καλά.